Την μέρα σας, κύριε Δημητρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Πώς είναι τα πράγματα έτσι, η επόμενη μέρα, πώς βρίσκει τη Βαβατσινιά? Κοιτάξτε, η Βαβατσινιά, όπως είπε και ο έπαρχος μας προλίγου, είμαστε από τις τυχερές κοινότητες, γιατί οι ζημίες που έχουμε μόνο είναι στις γεωργικές καλλιέργειες. Χάσαμε ένα μέρος του δάσους, όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δόξα ο Θεός που και αυτή τη φορά λιτώσαμε για πέμπτη φορά που τις φωτιές, όμως η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, γιατί χαθήκαν πάρα πολλές γεωργικές καλλιέργειες. Τι να σας πω, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας, τους εθελοντές, να πάμε από την αρχή να πούμε για το τμήμα των έπαρχων μας που πρώτον ήταν δίπλα μας την πρώτη στιγμή, η υπαρχιακή διοίκηση, μετά το τμήμα δασών που πολέμησε μέχρι τώρα που είναι μέσα και προσέχει. Καλά το λέτε, καλά το λέτε, χρησιμοποιείτε σωστή λέξη, πολέμησε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, το πολιτική άμυνα, το ταμείο θύρα, η πυροσβεστική υπηρεσία, οι εθελοντές, κύριε Δημητρόπουλε, απίστευτα πράγματα. Μιλούμε, ήρθαν από όλη την Κύπρο εθελοντές με πυροσβεστικά, όμως συντονισμένοι άνθρωποι που περιμέναν να δοθούν οδηγίες που να πάνε να βοηθήσουν. Η βοήθεια του κόσμου να στείλει νερά, να στείλει φαγητά, δεν μας αφήσαν συνεχώς δίπλα μας. Η Ιερά Μητρόπολη δίπλα μας, τα Μασούγια, γιατί είμαστε στην Αμασόν εμείς. Τα πάντα είναι, εντάξει, μπορώ να συγχαρώ την ομάδα πυρόσβεσης της κοινότητας μου που τα παιδιά δώσαν τα πάντα για τις περιουσίες του χωριού. Είναι συγκινητικά, κύριε Δημητρόπουλε. Το καταλαβαίνω και τη φόρτιση την καταλαβαίνω τη δικιά σας. Ναι, όμως, σας λέω, η βοήθεια είναι ο άνεμος. Όταν η φωτιά μπήκε στο χωριό, μέσα στα σύνορα του χωριού και άρχισε να καίει και έφτασε την Παναγία του Κουμιού, για πέμπτη φορά ήδη οι άνθρωποι του τμήματος δασών δεν πιστεύαν. Για πέμπτη φορά σταμάτησε η φωτιά, ενώ φυσούσα στην Ανατολική, που είναι δυτική ανέμη, 4 με 5 μποφόρ, σταματήσαν τελείως οι ανέμοι και γυρίζουν οι πόροι. Ναι. Και έδιωξαν τη φωτιά. Η δεμή, τώρα κύριε Δημητρόπουλε, δεν θα μιλούσαμε για μικρή καταστροφή, η φωτιά θα πήγαινε στη Λευκοσία. Δεν θα σταματούσε. Έχετε δίκιο κύριε Γαβρίλη. Να ρωτήσω κάτι. Είχα διαβάσει κάπου ότι είχε καθυστερήσει να έρθει η πυροσβεστική στην κοινότητα. Κοιτάξτε, υπήρχε καθυστέρηση. Ναι, λένε υπήρχε καθυστέρηση. Όμως μετά που τους λέει, μου σου λένε, κοίταξε, προσπαθούσαμε στα διπλανά χωριά να γλιτώσουμε κατοικίες, να γλιτώσουμε από εμπόδια. Τι να σου κάνουν, τι να σου κάνουν και αυτοί. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Δημητρόπουλε, ένα πράγμα που δεν τονίζεται συνεχώς, ένα πράγμα που είναι απίστευτο. Λένε για άλλες φωτιές, λένε για τη φωτιά της Σολιά. Η φωτιά της Σολιά έκαψε 16 χιλιόμετρα σε 3 μέρες. Η φωτιά αυτή έκαψε μέσα σε 5 ώρες πάνω από 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχετε δίκιο. Σκεφτείτε τι γινόταν. Έχετε δίκιο. Τώρα ας μιλήσουμε για ποιοι άνθρωποι είναι. Μπορεί να γίνουν κάποιες καθυστερήσεις να μετακινηθούν δυνάμεις, όμως μιλούμε τι έχουν κάνει, έχει γίνει. Ο Υπουργός Γεωργίας ήταν εδώ συνεχώς ο άνθρωπος. Ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ τρέχαν οι άνθρωποι. Επισκεφτήκαν τον κύριο Δαχαμέα που ήταν που διοικούσαν όλοι οι πολιτικοί. Προσπαθούσαν. Όλοι κρεμόντουσαν τα χείλη της πυροσβεστικής του αστυνομίου. Τι να κάνουμε. Όχι να λέμε να κατηγορούμε μόνο. Έτσι, κύριε κοινοτάρχα μου, κύριε Γαβρίλ, ρεύμα, νερό υπάρχει τώρα κανονικά στην κοινότητα? Εμείς δεν είχαμε ούτε πρόβλημα με το ρεύμα ούτε με το νερό, τυχώς. Γιατί τυχώς που δεν είχαμε πρόβλημα με το νερό, γιατί εξαρτώνταν και η πυροσβεστική και το τμήμα δασών από εμάς να τους δίνουμε νερό συνεχώς. Τυχώς η Παναγία μας προστάτευσε, γιατί αν είχαμε πρόβλημα με νερό, ποιος θα μας κουβαλούσε νερό σε αυτά τα πυροσβεστικά όλα? Νερό να δουλέψεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλ. Εύχομαι έτσι η επόμενη μέρα, αν μη τι άλλο, να είναι καλύτερη και πιο αισιόδοξη. Και μακάρι ποτέ ξανά παρόμοια καταστροφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να φύγουμε από τη Βαβατσινιά, να πάμε στην Ωρά, να πάμε στον Άριστο του Μιλτιάδους. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλτιάδους. Καλημέρα σας, κύριε Μιλτιάδους. Ένα χτύπημα, μεγάλο το χτύπημα στην Ωρά. Πολλές τεράστιες ζημιές καταστράφηκαν. Περιουσίες, χάθηκε ο βιός ανθρώπων, κλαίγαμε επί ερυπείων. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Ο
πώς είναι τα πράγματα. Τώρα που μιλούμε, ήρθαν από την επαρχιακή διοίκηση οι ανθρώποι και χτες και σήμερα και καταγράφουμε τα σπίτια που εκκρούσαν. Συνήθαμε 22 κατοικίες εξτροχικές και 3 μόνιμες κατοικίες, οι οποίοι μένουν στην κοινότητα οι ανθρώποι. Ναι. Το πρόβλημα τώρα είναι με το νερό και τούτο είναι και πρόβλημα που οι ανθρώποι που την πρώτη στιγμή ήθελαν να μας βοηθήσουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε έρχονται από το Τμήμα Υδάτων για να δούσουν το πρόβλημα που υπάρχει για το νερό για να πιάσει η κοινότητα μας. Εδώ και 2 μέρες δεν έχουμε νερό, αλλά είπα σου, το πρόβλημα οι ανθρώποι εμπορίσασαν πραγματικά, ήρθασαν από την πρώτη στιγμή, όμως ένα λού που είναι στην τουσπίνα του πρόβλημα τώρα είναι. Φέραμε μηχανή γεννήτρια οι ανθρώποι και στήσαν τα ούλα μια χαρά, έφκανε νερό και τώρα παρουσιάστηκε ένα άλλο πρόβλημα. Και περιμένουμε τώρα να έρθουν συμπάνω για να μας το κάνουν και όλο το θέμα. Το άλλο πρόβλημα είναι η ηλεκτρική, η οποία ανθρώποι αγωνίζονται νύχτα μέρα. Κάποια στιγμή είχαμε ρέμα, κάποια δεν είχαμε. Σήμερα όμως να τα έχουμε όλα. Μακάρι. Τώρα, μεγάλο ρόλο εκεί στην περιοχή σας έπαιξε η δραστηριότητα των εθελοντών. Ναι, πράγματι, γενικά όλοι οι εθελοντές, πυροσβεστική, πολιτική, άμυνα, η ΕΜΑΚ, χειροφύλακες, ο κόσμος, και τους ευχαριστούμε πραγματικά. Και εγώ έμαθα στην αλέγουση ότι οι ανθρώποι δεν τους αφήνουν να περάσουν να πάνε τα σπίτια τους, η αστυνομία, που τα πράγματα είναι σωστά. Γιατί καταλαβαίνετε, σε μια μεγάλη Πυρκαγιά, δεν μπορεί η αστυνομία να φύγει οποιοδήποτε να περάσει, να πάνε το σπίτι του, δεν γίνεται τα χωράφια τους. Πρέπει οι δρόμοι να είναι κλειστοί και σωστά κάνουν, να τους αφήνουν κλειστοί για να μπορούμε οι υπόλοιποι να δουλεύουμε άνετα. Ναι. Και έχει κατηγορούν τους ανθρώπους ότι δεν τους αφήνουν να δουν τα σπίτια τους. Δεν είναι σωστό το πράγμα. Οι ανθρώποι ξέρουν να μπουκάμνασαι. Αλλή μόνο ο καθένας μας να μπορούμε όπου έχουμε πρόβλημα να μπορούμε όλοι και αμέσως εκείνον τον τόπο. Ναι. Τώρα αυτό το θέμα με το καψάλισμα, αυτό το θέμα με τα πράσινα σημεία, με τα κλαδέματα, με όλα αυτά τις γεωργικές δουλειές, υπάρχει ένας έλεγχος, υπάρχει μια κατάσταση τέτοια που να μην, ρε παιδί μου, έγινε το κακό τώρα, να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, όσοι έχουμε γεωργικές καλλιέργειες, αποθήκες, γεννήτριες, πρέπει να καθαρίζουμε το χώρο μας. Πρέπει να καθαρίζουμε το χώρο μας και πρέπει να δράσει η αστυνομία, δεν ξέρω, η θύρα, η πολιτική άμυνα, να γυρίζουν τους ανθρώπους που έχουν τα εξοχικά, να τους βλέπουν και να τους λένε σε 15 μέρες αν δεν καθαρίσεις τον τόπο που είναι η γεννήτρια σου, θα σε λαπορτάρω εξώδικο 300 ευρώ. Πρέπει να πιάνουν αστυρά την τα πράγματα. Σωστό. Διαφορετικά θα τα έχουμε πάντα. Σωστό. Έχετε δίκιο, θα τα έχουμε πάντα. Όπως θα είχαμε τη Σολιά, πάντα. Τώρα είχαμε στον Αρακαπά, θα τα έχουμε πάντα. Καψαλίζουσι, αφού απαγορεύεται ο καψαλίμα. Ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός. Πιο αυστηρός ο νόμος. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κοινοτάρχη, Άριστε Μιλτιάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εμείς δύναμη, καλό κουράγιο. Επίσης, εμείς σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε και εσείς για μας. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς κάνετε τον αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γιατί ο κόσμος όλος έτρεξε να μας φέρει φαγόσιμα. Ακόμα και τώρα που μιλούμε, πιάνουμε τηλέφωνο να μας φέρουν. Δεν χρειαζόμαστε τίποτε. Δεν χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά και πρέπει να τα δώσουμε και εμείς αλλού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εκεί το κύμα αλληλεγγύης.